Κυρία Φωτίου, μήπως θέλετε να έρθετε να καθίσετε εδώ, αν ξανασηκωθείτε χωρίς να σας δώσω το λόγο, δεν σας έδωσα το λόγο, καθίστε παρακαλώ κάτω, καθίστε παρακαλώ κάτω, δεν θα υποκαθαστήσετε το Προεδρείο, καθίστε κάτω. Και μην διανοηθείτε άλλη φορά να σηκωθείτε αυθαιρέτως να πάρετε το λόγο, τουλάχιστον αν είμαι εγώ στην έδρα. Παρακαλώ λοιπόν. Παρακαλώ τους. Λοιπόν, η τροπολογία για την οποία ομιλεί η κυρία Φωτίου στις υπηρεσίες απάνω ήρθε με ώρα 10 και 4. Επομένως, σας παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι, θέλετε να κάνουμε συζήτηση ή δεν θέλετε? Επομένως, παραμένει η πρότασή μου ότι η κυρία Φωτίου θα τοποθετηθεί στις 2. Θα διανεμηθεί η τροπολογία εάν είναι φωτοτυπημένη. Παρακαλώ τους κλητήρες να τη διανύμουν σε όλους τους συναδέλφους. Και μετά, κυρία Φωτίου, θα σας ξαναδώσω το λόγο να υπερασπιστείτε και την τρίτη τροπολογία. Παρότι εδώ έχει 10 και 4. Καταρχήν, ένα λεπτό επί προσωπικού ως εξής. Δεν έχω δώσει δείγματα μη σεβασμού του Προεδρείου και της κοινοβουλευτικής διαδικασίας μέχρι σήμερα, μετά από 4 χρόνια στη Βουλή. Και νομίζω το ξέρετε όλοι καλά αυτό. Θεωρώ το θέμα λήξαν, κυρία Φωτίου, και για μένα. Και εγώ το θεωρώ, μόνο που προσβάλλομαι όταν ένας πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου μου λέει «Μη διανοηθείτε να ξανασηκωθείτε όρθια». Σας είπα και πριν ότι νόμισα ότι αφού με ρωτήσατε μου είχατε δώσει ήδη το λόγο. Έχει λήξει το θέμα και για μένα. Θεωρώ και εγώ το θέμα λήξαν λοιπόν και προχωρώ, κύριε Πρόεδρε.